Όμως δεν θα ξαναπώ αυτά που αναφέρθηκαν πιθανόν που δεν έχει την παρεμπιστολή. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Σήμερα δεν έχουμε εδώ πέρα να την διοικήσουμε ούτε να κάνουμε την πολίτευση. Να δώσω τα συγχαρητήρια καταρχήν στην υπηρεσία η οποία είχε γρήγορα τα ανακλαστικά και μάλιστα η υπηρεσία, δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει ο κύριος Περιφερειάρχης. Η υπηρεσία το βρήκε, δηλαδή μπήκαν κάνει αγρότες στο σκουλί και αυτό από ό,τι ενημερώθηκε. Στις 11 Ιουλίου ήταν η πρώτη μέρα, αλλά έχει λάβει τέτοιες γρήγορες εξελίξεις στην οποία να γίνει καταστροφή, έχει φτάσει μέχρι και στην Οριστιάδα. Είναι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το σκουλί και το λεπιδόπτερο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ονομάζεται, το οποίο ήδη από την πλευρά της Τουρκίας οι ενημέρωση που έχουν πολιοπόνους ψεκάζουν. Αυτό το πρόβλημα είναι πιο τώρα. Ότι επειδή το συγκεκριμένο σπίτι πρώτη φορά μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, ποιο φάρμακο είναι, αν θέλετε, ισχύει γι' αυτό, μου είπαν ότι κάποιο φάρμακο, ένα καλό βάκελος λέγεται, θα μπορούσε να προλάβει αυτή την καταστροφή, γιατί πάει στο φύλλο και τρεφτά. Ήδη σήμερα διάβασα, πολύ σωστά πάρει το προσχαρητήριο, η υπηρεσία έβγαλε μια ανακοίνωση για να φύγουν τα μελίσσι, γιατί αυτά πάνε τώρα στον ηλίανθρωπο που είναι εποχή τους, για να μην υπάρχει καταστροφή και στον άλλο κλάδο των νοσοκόμων όταν πάνε να προστατεύσει το πράγμα. Εγώ πιστεύω δύο πράγματα. Δεν πέρα ισχύουν. Αυτό που ενημερώθηκε είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει αρμοσυκασμός με ντρόουν. Το ντρόουν απογορεύεται μέχρι στιγμής. Γι' αυτό πρέπει να δούμε έναν τρόπο, είτε με μια κατεξαίρεση άδεια, είτε με τον τρόπο που σε κάνουν να κουνούν και να βρεθεί ένας τρόπος για να γίνει αυτό σε μόνιμη βάση, γιατί τώρα πιθανό να γίνεται παρατύπωση κάποιοι αγρότες να προσπαθούν να σώσουν τις καλλιεργίες τους. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, πρέπει να δούμε γρήγορα δηλαδή πώς μπορούμε να πάρουμε μια κατεξαίρεση άδεια. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα εδώ πέρα θα υπάρχουν κάποιες που θα πληγούν κάποιες καλλιεργίες. Δεν υπάρχει εδώ πέρα ολιγά, δεν μπορεί να δώσει αποζημίωση. Πρέπει να δούμε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΣΕΑ πώς μπορεί να υπάρχει μια δαπάνη για τους παραγωγούς που έχουν υποστεί την υπολόγηση με την καταστροφή. Φαντάζομαι πως και αναφέρθηκε και προηγουμένως χωρίς να τοποθετηθεί ο κ. Περιφερειάρχης στο γεγονός που έγινε στην Καβάλα με το δυστύχημα του αεροσκάφους και εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλεψη, αν θέλετε, για αποζημίωση. Θα βρεθεί κάποια εξειδικευμένη, αν θέλετε, τρόπος να αποζημιωθούν. Έτσι και εδώ πέρα. Εξελίξεις ραγδαίες για καταστροφή σε όλη την περιφέρεια. Πρέπει πραγματικά να δούμε τα δύο θέματα που βάζω εγώ και πιθανότητα ο κύριος Ζηλισταμάς θα μας πει ακόμα περισσότερα. Αυτά είναι αιτήματα, αν θέλετε, και των αγροτών και των γεωπόνων για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την αγροτική περιοχή, την αγροτική παραγωγή μας για αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ και θα τοποθετηθώ στη δευτερολογία μου.